Για να συνδεθούμε, θα πρέπει να εισάγουμε το όνομα χρήστη που επιλέξαμε και τον κωδικό πρόσβασης. Στο πεδίο όνομα, εισάγουμε το όνομα. Και στο πεδίο κωδικός, τον κωδικό. Στο κάτω μέρος του παραθύρου υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη Απομνημόνευση του κωδικού μου σημαίνει πως δεν θα χρειάζεται να πληκτρολογούμε τον κωδικό μας κάθε φορά που ανοίγουμε το Skype και θα συμπληρώνεται αυτόματα. Ενώ η δεύτερη επιλογή, Εκκίνηση του Skype με άνοιγμα του υπολογιστή, σημαίνει πως το Skype θα ξεκινάει αυτόματα μόλις ξεκινάει ο υπολογιστής μας. Στη συνέχεια, κάνουμε κλικ στο κουμπί Σύνδεση. Η εφαρμογή του Skype μας προσφέρει πολλές επιλογές, όπως να πραγματοποιήσουμε μία βίντεο κλήση, μία απλή κλήση ή απλά να συνομιλήσουμε με τη μορφή chat. Πριν όμως κάνουμε κάτι από όλα αυτά, θα πρέπει να προσθέσουμε κάποιες επαφές.